Στο όνομα του Αλλά, του Παντελήμονος και του Φίλης Πλαχνού. Το κήρυγμα της Παρασκευής έχει ως τίτλο «Οι ανθρώπινες αξίες» στο κορανικό εδάφιο Αλ-Χουτζουράτ. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο ιερό του βιβλίο «Πες, με έχει καθοδηγήσει ο Θεός μου». Σε σωστό δρόμο, στην ορθή θρησκεία, το δόγμα του Αβραάμ, ο οποίος ήταν μονοθεϊστής και ποτέ δεν ήταν ειδωλάτρης. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα, ο Αλλά. Μαρτυρώ ότι ο Μοχάμαντ είναι αδόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αμήν. Το Ιερό Κοράνι περιέχει πολλά εδάφια που καθιερώνουν την σημασία των καλών ηθών. Υπάρχουν επίσης και ολόκληρα στάδια στο Ιερό Κοράνι που προωθούν και καθιερώνουν μία κοινωνία ψηλών ηθών, όπως το στάδιο του Αλ-Χουτζουράτ. Αναφέρουμε ωστόσο ότι το Κοράνι υποχρεώνει τον άνθρωπο να βιβιώνεται, παράδειγμα, σε όλες τις υποθέσεις του, κυρίως όταν πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν τους άλλους. Το Ιερό Κοράνι τονίζει, «Ω εσείς που πιστεύετε, αν κάποιος ανήθικος σας μεταδίδει ή σας μεταφέρει νέα, πρέπει να βιβιωθείτε, για να μην κατηγορήσετε έναν εν αγνία σας φυσικά άλλους ανθρώπους και τότε θα το μετανοήσετε». Το Ισλάμ βασίζεται στην σιγουριά και στην αλήθεια. Αναφέρουμε την ιστορία του προφήτη του Αλλάχ Σαλαμούντα, όταν το πληροφόρησε ο Τσαλαμπιτενός για τους ανθρώπους εκείνους που λάτρευαν τον ήλιο. Ο Σολομών δεν πίστεψε αμέσως αυτά που μετέφερε το πολύ, αλλά ήθελε πρώτα να βιβιωθεί αν αυτά που μεταφέρει είναι σωστά ή λάθος. Το Ιερό Κοράνι λέει, όπως αναφέρει και διά του Σολομώντα, «Θα δούμε αν λες την αλήθεια ή λες ψέματα». Ο προφήτης είπε, «Αμαρτάνει ο άνθρωπος εκείνος που μεταδίδει όλα όσα ακούει». Ο Ιμάμις Ελ-Ναούι είπε, «Ο άνθρωπος ακούει συνήθως την αλήθεια και τα ψέματα. Γι' αυτό, αν μεταφέρω όλα όσα ακούει, φυσικά, τότε ψεύδεται, γιατί μεταφέρει και αμφισβητήσιμα νέα, αμφισβητήσιμες πληροφορίες. Αν γίνεται αυτό, τότε δεν έχει θέση η προβοκάτσια. Άρα πρέπει ο άνθρωπος να φοβηθεί από τα νέα και από τις πληροφορίες που μεταφέρει. Να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την προβοκάτσια, όπως αναφέρει και το ωραίο Κοράνι, και να μην κακολογεί ο ένας τον άλλον. Μήπως σας αρέσει να τρώει κάποιος από σας τη σάρκα του ενός πεθαμένου ομά. Την σάρκα του αδελφού του, το πεθαμένο ομά. Να φοβάστε τον Αλλά, διότι ο Αλλά είναι μεγάλος συγχρόνων και είναι παντελήμων. Ο προφήτης ρώτησε τους συντρόφους του, «Μήπως γνωρίζετε την σημασία της κακολογίας?» Το απάντησαν, «Ο Αλλά και ο απεσταλμένος το γνωρίζουν». Τότε είπε, «Να μιλάς για τον άνθρωπο, τον εν θρησκεία αδελφό σου, με τέτοιο τρόπο που μισεί». Τότε είπανε, ρώτησαν, «Και αν πράγματι αυτός έχει αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά του?» Τότε είπε,
Αν τα έχει, τότε τον κακολογείς. Και αν δεν τα έχει, τότε τον κατηγορείς άδικα. Άρα σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο άνθρωπος να μην πει τίποτα. Ο άνθρωπος πρέπει να προστατέψει τον συνανθρώπος του, διότι έτσι απαιτεί ο Θεός. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που αναφέρει ο προφήτης: όποιος υπερασπίζεται την τιμή του ενθρησκεία αδελφού του, τότε θα τον υπερασπιστεί και ο Θεός από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως. Πρέπει να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την κακολογία και από τις κακές χειρονομίες. Διότι το Κοράνι απαγορεύει αυτές τις πράξεις, γιατί προκαλούν την οργή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου που τις κάνει. Το Κοράνι απαγορεύει και τον σαρκασμό και την λιδωρία. Δεν επιτρέπεται να σαρκάζει ο άνθρωπος τον άλλον, όπως αναφέρει και το Κοράνι, όσοι που πιστεύετε να μην σαρκάζει μία ομάδα ανδρών την άλλη, ακόμα και αν είναι καλύτερη. Ούτε να σαρκάζει μία γυναίκα την άλλη, ακόμα και αν αυτή είναι καλύτερη. Η θρησκεία μας απαγορεύει να βλάψουμε ο ένας τον άλλον, με έναν τρόπο φυσικά που που οδηγεί στην ταλαιπωρία και στην αμφισβήτηση του καλού ήθους. Ο προφήτης έχει απαγορεύσει επίσης οτιδήποτε μπορεί να μειώσει την αξία του ανθρώπου και να πληγώσει τα δικά του συναισθήματα. Το μόνο που κοίταξε είναι κατά πόσο να φυλάξει την ανθρώπινη αξία και την ανθρώπινη και του ανθρώπινου κύρους. Ζητώ συγχώρεση για μένα και για σας από τον Αλλά. Εδώ ξανήκει στον Αλλά το Παντελήμων και του Φιλίσπλαχνου, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αμήν. Από τις καλύτερες επίσης αξίες που περιέχει και το στάδιο Αρχοντζοράτ είναι η αδελφοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. Το Κοράνι τονίζει όλοι οι πιστοί είναι αδέλφια, να συμφιλιώνετε μεταξύ σας, να συμφιλιωθείτε μεταξύ σας και να συμφιλιώνετε μεταξύ των αδελφών σας. Να φοβάστε τον Αλλά για να ελυθείτε. Η θρησκεία μας καλεί τους ανθρώπους για συμφιλίωση, η αγάπη και στοργή, για να μπορέσουν να χτίσουν μία κοινωνία ενωμένη, μία κοινωνία της αλληλεγγύης και να καθιερώσει την αρχή της κοινής συνύπαρξης και της κοινής συμβίωσης. Αυτό ισχύει ακόμα μεταξύ των συζύγων, όπως τα αναφέρει και το Κοράνι, και αν φοβάστε να υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους, τότε να επιλέξετε κάποιον συμφιλιωτή από την πλευρά του και έναν άλλον από την πλευρά της. Και αν θέλουν να συμφιλιωθούν, δηλαδή αν θέλουν συμφιλίωση πραγματικά, τότε ο Αλλά θα βοηθήσει να γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει και στην κοινωνία. Δεν έχουν τίποτα το καλό αν δεν δίνουν ελεημοσύνη και αν δεν κάνουν καλές πράξεις. Να συμφιλιώσει μεταξύ των ανθρώπων. Ο προφήτης είπε, θέλετε να σας πω κάποια πράξη που αν την κάνετε, ανταμεύετε παραπάνω από την προσευχή και την ηρεμοσύνη. Το απάντησαν οι σύντροφοι, ναι, μάλιστα. Τότε τους είπε να συμφιλείτε μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων έχει μεγάλη σημασία, διότι βοηθά στην σταθεροποίηση της κοινωνίας. Εάν καταστρέφετε τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τότε αυτό είναι καταστροφή και για την ίδια την θρησκεία. Ο αληθινός πιστός είναι εκείνος που κάνει καλές πράξεις και εμποδίζει τις άχαρες και τις κολλασμένες πράξεις. Ο προφήτης είπε,
Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις και εμποδίζουν τις κακές πράξεις και τις και αντιστρόφως. Θα κερδίσει εκείνος που κάνει καλές πράξεις, ενώ εκείνος που κάνει το κακό θα τιμωρηθεί παραδειγματικώς από τον Αλλά. Θεέ μου, δώσε μας την δύναμη να κάνουμε καλές πράξεις. Δώσε μας την δύναμη και χάρισέ μας καλά ήθη και καθοδηγέσέ μας στον καλό δρόμο. Φυλάξε την Αίγυπτο μας και όλες τις χώρες του κόσμου. Αμήν.